Φοβούμαι, εύχομαι να βγω ψεύτης, το εύχομαι, σας ορκίζομαι. Φοβούμαι να μην βγω αληθινός, διότι βλέπω ότι έρχονται άγριες μέρες με αυτόν τον τρόπο που δεν προστατεύεται το μεγάλο προστατευταίο ένωμα αγαθό που είναι η ορτή απονομή της δικαιοσύνης. Σήμερα δεν είχαμε δίκαιη μεταχείριση. Η πόλη, η αυτή, τις πόρτες πάντζαν οι οχροί και εμείς γελούσαμε στις γειτονιές την πρώτη μέρα. Ήταν στην πόλη Μη παρακαλώ σα
γυρίζω πίσω απ' το καιρό. Τους παλιούς μου φίλους καλώ. Τους παλιούς μου φίλους καλώ. Τους παλιούς μου φίλους καλώ. Αχαρακτήριστο γεγονός. Θα το αφήσω να το κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος και μάλιστα ο δικαστικός ιστορικός του μέλλοντος, διότι για πρώτη φορά σε αυτό το κράτος που για να είναι κράτος δικαίου, για να είναι κράτος δικαίου πρέπει προηγουμένως να αποδείξει ότι είναι κράτος, για πρώτη φορά απολογήθηκαν δύο Έλληνες πολίτες στο αστυνομικό κτίριο, στο κτίριο της αστυνομίας Θεσσαλονίκης και όχι στο δικαστικό κτίριο. Δηλαδή η δικαστική εξουσία υποχώρησε στην εκτελεστική εξουσία και ίσως διότι ο κύριος Γιαννάκης ως προϊστάμενος της αγγελίας επετών έκρινε ότι ήταν μη ασφαλές το κτίριο των δικαστηρίων, μας έφερε και απολογηθήκαμε εδώ στην Κομμαντατούρ. Το πιστεύω αυτό που λέω, διότι πιστεύω ότι ήδη έχουμε τέταρτο Ράιχ. Ύστερα από όλα αυτά, μπορώ να σας πω ότι χωρίς προκατάληψη έγιναν ορισμένα δικονομικά έκτροπα, διότι αυτοί οι άνθρωποι κάτω από συνθήκες ακυρότητας απολογήθηκαν και κρατήθηκαν, ενώ αυτοενοχοποιήθηκαν αφού χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία εναντίον τους ως κατηγορούμενους, ενώ τα στοιχεία αυτά είχαν πάρθει ενόσο ήταν μάρτυρες. Δηλαδή κατηγοριοποιήθηκαν μάρτυρες. Κλήθηκε ως μάρτυρας ένας εξ αυτών και του πήραν στοιχεία για DNA και αυτό το θεωρούν εναντίον του στοιχείο. Προσήλθε δύο φορές και κατέθεσε ως μάρτυρας και έβγηκε ένταλμα σύλληψης όπως είδατε και συνελήφθη. Πήραν στοιχεία, επαναλαμβάνω, ενώ ήσαν και οι δύο μάρτυρες και τα στοιχεία αυτά δεν τα έδωσαν σε πραγματογνώμονες, αλλά τα προσκόμισαν υπάλληλοι, σεκιουριτάδες της Χρυσός ΑΕ και αυτά τα στοιχεία των ιδιωτών ελήφθησαν ως αποδεικτικά στοιχεία εναντίον τους, ενώ δεν είχαν συλλεχθεί, δεν ήταν στοιχεία τα οποία προσκόμισαν πριν. Είχαν στα χέρια τους αρμοδίως προανακριτική υπάλληλοι. Αυτά ενδεικτικά ορισμένα έκτροπα που έγιναν. Το λυπηρό είναι το εξής. Σας το λέω με όλη την ευθύνη. Εάν το κράτος είναι ο ένδυας, τότε εάλλο το κράτος. Εάν η δικαστική εξουσία, που μπορεί η ίδια να βαθμολογήσει την ήττα της από την εκτελεστική εξουσία, τότε εάλλο το κράτος. Εάν κατά αυτήν την έννοια προφυλακίζονται Έλληνες πολίτες, ο ένας με τρία παιδιά ανήλικα, μικρά παιδιά, και ο άλλος με δύο παιδιά, για πράξεις ακόμα και αν τους καταλογήσουν που δεν αποδεικνύονται πουθενά, δεν βγαίνει από πουθενά η ενοχή, τότε εάλλο το κράτος. Φοβούμαι, εύχομαι να βγω ψεύτης, το εύχομαι, σας ορκίζομαι, φοβούμαι να μην βγω αληθινός, διότι βλέπω ότι έρχονται άγριες μέρες με αυτόν τον τρόπο που
δεν προστατεύεται το μεγάλο προστατευταίο ένωμα αγαθό που είναι η ορτή απονομή της δικαιοσύνης. Σήμερα δεν είχαμε δίκαιη μεταχείριση από τους ανθρώπους της αστυνομικής, χωρίς να είναι αστυνομική. Δεν έχουμε καμία μορφή εναντίον των αστυνομικών. Αλλά από τους αρμοδίους, οι οποίοι χειρίστηκαν το θέμα στο μέγαρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, της Κομμαντατούρ. Σας ευχαριστώ πολύ.